Θα πάμε στον κύριο Δανό, γιατί από ό,τι φαίνεται στον Τρόδος διεθνής ομάδα. Ακριβώς θα πάνε στον Τρόδος, κύριε Δανέ, καλό μεσημέρι. Καλό σας μεσημέρι. Και πάνε στον Τρόδος ή έχουν πάει? Έρχονται σε λίγη ώρα στο γραφείο μας εδώ, τους αναμένουμε πώς και πώς. Επιστήμονες από την Ευρώπη, είναι πλανητολόγοι και γεωλόγοι, οι οποίοι έρχονται ειδικά στην Κύπρο για να αξιολογήσουν τα πετρώματα του Τρόδους, διότι γνωρίζουμε ότι τα πετρώματα της οροσειράς έχουν κάποια ανάλογα με τα πετρώματα του πλανήτη Άρη. Και σκοπός μας είναι σε μία μελλοντική αποστολή που θα πάει στον Άρη, τα μηχανήματα που θα πάνε εκεί πρώτα να δοκιμαστούν εδώ στην Κύπρο και λαμβάνουμε μέρος σε ένα συγκεκριμένο ευρωπαϊκά χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα του Ορίζοντα 2020 που σκοπό έχει να μετρήσει την απόλυτη ηλικία των πετρωμάτων του Άρη. Και σε αυτό το πρόγραμμα συνεργάζονται φορείς από την Κύπρο, την Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Άρα θα έρθουν στην Κύπρο, έρχονται όπου να είναι, και γιατί έχουμε επιλέξει το Τρόδος? Ήταν δικιά μου η εισήγηση να χρησιμοποιήσουμε το Τρόδος, διότι γνωρίζουμε ότι η γεωλογία της Κύπρου είναι πολύπλοκη, πολυσύνθετη. Δηλαδή έχουμε πετρώματα πολύ διαφορετικών ειδών. Και γνωρίζω από έρευνες που έχουν γίνει στο παρελθόν ότι αυτά τα πετρώματα του Τρόδους, ορισμένα από αυτά, είναι πολύ παρόμοια με τα πετρώματα που ευρίσκονται στον Άρη. Άρα, κατά συνέπεια... Τώρα να πω ότι είμαστε αριανοί, θα θυμώσετε? Δεν θα θυμώσω. Έχουμε ακούσει πολλά τις τελευταίες ημέρες και κάθε θετικό σχόλιο είναι ευχάριστο να το ακούμε. Άρα δηλαδή έχουμε τέτοια πετρώματα στο Τρόδος με αυτά που είναι και στον Άρη? Ναι, είναι ανάλογα. Δηλαδή η σωστή ονομασία που προσομοιάζουν τα πετρώματα του Άρη θεωρούνται ανάλογα. Επομένως, επειδή γνώριζα εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι η οροσειρά μας έχει τέτοια ανάλογα, το εισηγήθηκα, ήμουν αρκετά επίμον στο ότι πρέπει εδώ να δοκιμαστούν και ευτυχώς έχω εισακουστεί και σε αυτό το πρόγραμμα κάνουμε το πρώτο θετικό βήμα. Θα έρθουν οι επιστήμονες σε λίγο εδώ, θα συντονιστούμε μαζί τους, θα πάμε να αξιολογήσουμε τα πετρώματα και αν πράγματι αυτά ικανοποιούν τις απαιτήσεις του προγράμματος, τότε θα δούμε στους επόμενους μήνες να έχουμε εδώ στην Κύπρο μηχανήματα εξοπλισμό τα οποία θα δοκιμαστούν στην χώρα μας, στα βουνά μας, πριν αυτά σταλούν σε αποστολή στον πλανήτη Άρη. Μάλιστα, αλλά περιμένουμε και πότε θα έχουμε τα πρώτα αποτελέσματα, αν όντως μπορούν αυτά που έχουν ετοιμάσει τα μηχανήματα να σταλούν και στον Άρη? Θα γνωρίσουμε αυτό εντός των επόμενων εβδομάδων, διότι αυτή η αξιολόγηση θα διαρκέσει κάποιες εβδομάδες, ξεκινώντας από σήμερα το απόγευμα. Μάλιστα. Τι άλλο θα κάνουν αυτοί που έρχονται? Είναι μέρος της έρευνας και σκοπός είναι επίσης να συνεργαστούν μαζί με τους δικούς μας ερευνητές, Κύπριους ερευνητές, τους οποίους εργοδοτούμε μέσω των προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και να μεταφέρουμε στους ανθρώπους, τους Κύπριους, τεχνογνωσία από τους ξένους ειδήμονες. Άρα αυτό φέρνει και μια κατάρτιση στην δικιά μας τη χώρα. Μάλιστα, φαντάζομαι εκτός από διαφήμιση ότι έρχονται εδώ για να δοκιμάσουν αυτά που θα στείλουν στον Άρη, θα έχουμε και άλλα ωφέλη. Ναι, σίγουρα. Το ωφέλη είναι, πέραν από το, αυτό που λέτε διαφήμιση ότι έρχονται στην Κύπρο, είναι οικονομικά ωφέλη, ερευνητικά ωφέλη. Η Κύπρος μπαίνει πλέον σε μια πολύ πιο ουσιαστική διαδικασία προγραμμάτων του διαστήματος που έχουν να κάνουν με πραγματικές τεχνολογίες που θα σταλούν στο διάστημα. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για την χώρα μας. Μάλιστα, αλλά τους περιμένετε εκεί, έρχονται από ώρα σε ώρα και ανηφορίζεται όλοι για τον Τρόδος. Ακριβώς, αυτό θα κάνουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ επίσης. Να είστε καλά.